Στο έργο του βιολογικού καθαρισμού του Μαραθοκάμπου αναφέρθηκε μιλώντας στην κάμερα της Σαμιακής Τηλεόρασης ο Αντιδήμαρχος Δυτικής Σάμου κ. Δημήτρης Βολακάκης. Ο κ. Βολακάκης ανέφερε πως το έργο έχει κολλήσει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και πως έχουν γίνει ενέργειες από το Δήμο Δυτικής Σάμου προκειμένου επιτέλους να ολοκληρωθεί. Όσον αφορά το βιολογικό του Μαραθοκάμπου, όλοι γνωρίζουμε ότι ο βιολογικός είναι ένα έργο το οποίο είναι ένα άρρωστο έργο συγκεκριμένα, διότι καταρχάς ανήκει ακόμη στο Δήμο Ανατολικής Σάμου, όπως όλα τα συνεχιζόμενα έργα με τη διάσπαση των δύο Δήμων. Εμείς προσπαθούμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα να δώσουμε λύση μαζί με τον Δήμαρχο, τον κύριο Αλέξανδρο Λιμπέρη, και τις υπηρεσίες μας. Έχουμε προχωρήσει σε συζητήσεις, έχουν γίνει κάποιες προτάσεις από τον εργολάβο, ο οποίος διεκδικεί ένα ποσό των 210.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ που βγαίνει γύρω στις 300.000 ευρώ. Έκανε μία πρόταση και εκείνος. Έχουμε κάποιες προτάσεις και από την τεχνική υπηρεσία. Αυτή τη στιγμή έχει αναθέσει ο Δήμαρχος το δικηγορικό γραφείο του κυρίου Ζιγούρη, ο οποίος είναι ένας δικηγόρος, ο οποίος είναι δικηγόρος της ΚΕΔΕ, και θέλουμε κάποια υπουργική απόφαση, ας πούμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να υλοποιήσουμε το έργο. Διότι για να μπορέσεις να πληρώσεις αυτά τα χρήματα που διεκδικεί ο εργολάβος, θα πρέπει να μπορέσει το ποσό να περάσει από ενεκτικό συνέδριο, από τον Επίτροπο, από όλες τις αρμόδιες αρχές, για να είναι νόμιμη η δαπάνη. Είναι ένα έργο το οποίο θα πρέπει, είναι επιτακτική ανάγκη για την περιοχή του Κάμπου Μαραθοκάμπου. Είναι μια τεράστια περιοχή με πολλά ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, και ο βιολογικός είναι κάτι το οποίο θα μπορέσει να μας δώσει λύση για να μην έχουμε ενδεχομένως κάποια προβλήματα στο μέλλον για την υγιεινή των επισκεπτών μας και την καθαριότητα στις παραλίες μας και όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να έχουμε. Το έργο του βιολογικού καθαρισμού του Μαραθοκάμπου ήταν ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου Αλέξανδρος Λιμπέρης και ο βουλευτής του νομού Χριστόδουλος Στεφανάδης με τον Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορύδη.